Αγαπημένοι μας τηλεθεατές, γεια σας. Η εκπομπή Σεριάνη στο χωριό για άλλη μια φορά είναι κοντά σας. Σήμερα θα πάμε σε ένα πανέμορφο χωριό, το οποίο βρίσκεται λίγο πιο πάνω από το Κιάτο και συγκεκριμένα βρίσκεται στους πρόποδες του όρου Σκυλίνη Ζήρια και σε υψόμετρο 680 μέτρα. Αυτό το όμορφο μέτρα. Χωριό, το οποίο βλέπετε έτσι πίσω μου, ένα κομμάτι του χωριού, είναι το πανέμορφο Θροφαρή. Ένα χωριό που πραγματικά είναι, θα έλεγα εγώ έτσι από την πρώτη εντύπωση που μου δημιουργεί, το μπαλκόνι θα έλεγα του Κορινθιακού, διότι πραγματικά βλέπεις όχι μόνο τον Κορινθιακό, βλέπεις απέναντι Στερεά Ελλάδα, Ρούμελη. Είναι ένα ωραιότατο χωριό μέσα στο πράσινο και αυτό. Πολύ για τη φιλοξενία. Λοιπόν, κουλούρα του γάμου. Τι είναι χρειαζόμαστε, Γιάννη? Παραδοσιακή κουλούρα του γάμου. Mm-hmm. Είναι γύρω στα 150 χρονών η συνταγή αυτή. Από τη γιαγιά στη μαμά και μετά σε εμάς τα παιδιά. Ναι. Τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε αλεύρι, το βασικό. Αλεύρι. Βούτυρο. Πορτοκάλι. Λικέρ. Αυγά. Ζάχαρη. Πορτοκάλι. Πορτοκάλι χυμό. Πορτοκάλι χυμό και ξύσμα. Διάφορα άλλα μυρωδικά, μαχλέπι, μαστίχα, γαρίφαλα. Αρωματικά, ό,τι αρωματικό υπάρχει δηλαδή, ναι. Για να δώσει ιδιαίτερη... Στην εποχή η Αντρίτσινα είναι ένα άγωνο μέρος, ναι. Το οποίο δεν είχε πάρα πολλά... Ναι. Ό,τι είχαν εκεί, δηλαδή... Ό,τι παρήγαγαν. Ναι. Από αυτά φτιάχνανε, προσπαθούσαν να μαγειρέψουν, ναι. Και να φτιάξουν και τα γλυκά τους. Και τα γλυκά τους. Γάλα. Παραδοσιακό γάλα, είχαν γάλα. Θα χρειαστούμε γάλα, και εδώ γάλα. Και γάλα θα χρειαστούμε, βούτυρο, γάλα και ζυμώντας θα τα... Λοιπόν, ζυμώντας θα τα λέμε. Λοιπόν, τα λέμε. Έχουμε ρίξει εδώ το αλεύρι, το οποίο έχουμε είναι σκληρό αλεύρι. Είναι αλεύρι. Πάρα πολύ ωραία. Για βάλε ένα καλό. Για βάλε ένα καλό. Και τώρα δηλαδή φτάσαμε στο τέλος. Φτάνουμε στο τέλος. Αυτό είναι. Λοιπόν, βλέπετε ότι πραγματικά είναι ένα αριστούργημα. Ασχοληθήκαμε πάρα πολύ. Πολλή ώρα ο Γιάννης να το φτιάξει όλοι. Με την Άννα. Βοηθήσαν όλοι. Εσύ το βασικότερο, εσύ και η Άννα. Αλλά το στολισμό όμως πραγματικά δεν είχα ξαναδεί πώς φτιάχνουν μια κουλούρα του γάμου. Γι' αυτό και επεδίωκα να βρω τον τρόπο για να τον δω, να τον μάθω και να το περάσω και στους φίλους μας τηλεθεατές.